Φιλοξενούμε σήμερα τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Μανιό. Κύριε Μανιέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στο σταθμό σας και σε όσους μας ακούν στις Κυκλάδες. Πολλά τα χρήματα σε σχέση πάντα έτσι με τις ανάγκες που υπάρχουν, αλλά πλέον δεν έχουν μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων, όπως λέγονταν οι Δήμοι. Ακριβώς, η Δήμη, και βλέπουμε τώρα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών συχνά πυκνά με το πρόγραμμα αυτό το Φιλόδημος, που είναι ένα, είναι το νούμερο ένα, είναι το νούμερο δύο τώρα, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί. Θα υπάρχει, ναι. Εφόσον θα είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα εξακολουθούμε. Κοιτάξτε κάτι, όπως ακριβώς το είπατε, ναι. Η κυβέρνηση διαπίστωσε ότι υπάρχει ένα οικονομικό πρόβλημα, όπως υπάρχει σε όλη τη χώρα, υπάρχει και σε δήμους. Βέβαια. Διότι η κρίση δεν χτύπησε μόνο τους ιδιώτες, χτύπησε και τους θεσμούς και ιδίως την τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Είδε ότι πολλά χρήματα τα οποία πηγαίναν στην τοπική αυτοδιοίκηση πολλές φορές δεν εξαντλούνται και λογίζανε πίσω, διότι δεν υπήρχαν τα προγράμματα, εγκαίρωση, αλλά η πραγματική αντικειμενική παρατήρηση είναι ότι χρειάζονται και άλλους πόρους οι Δήμοι. Ναι. Και παρά το γεγονός αυτό, το σχολιάζω εγώ, δεν το σκέφτηκε, δεν το έκανε η κυβέρνηση έτσι, παρά το γεγονός ότι η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στους Δήμους και στις περιφέρειες είναι πολύ περιορισμένη από τις προηγούμενες εκλογές, δεν σκέφτηκε έτσι και είπε θα βάλουμε λεφτά. Mm-hmm. Λεφτά τα οποία θα δοθούν σύμφωνα και με τα προγράμματα, τα αιτήματα των Δήμων. Και που δεν θα είναι... υπάρχουν και έτοιμες μελέτες βέβαια για να χρηματοδοτηθούν. Χωρίς έτοιμη μελέτη δεν παίρνει έτσι, λεφτά. Έτσι. Γιατί θα σας πω γιατί το λέω αυτό στη συνέχεια. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μαζεύτηκαν 2 δις για όλη την Ελλάδα, mm-hmm, με το πρόγραμμα, με τα προγράμματα του Φιλόδημου, ναι, για το 18, και αντιστοιχούν από αυτά 40 εκατομμύρια στους Δήμους του νομού Κυκλάδου. Μάλιστα. Και υπάρχουν ονοματισμένοι οι Δήμοι, βέβαια, με τα λεφτά που παίρνει, και υπάρχει πιο αναλυτική κατάσταση. Έχετε δώσει μάλιστα στη δημοσιότητα, ναι, και την αναλυτική κατάσταση, και πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχουν χρηματοδοτήσεις πάρα πολύ υψηλές. Θα φέρω για παράδειγμα το Δήμο Αμοργού με συνολική χρηματοδότηση 7.737.000. Μάλιστα. Κοιτάξτε κάτι, εδώ εγώ δεν θα κάνω σχολιασμούς πολιτικούς. Αυτό σημαίνει όμως ότι η Αμοργός έχει έτοιμες μελέτες, θα η μου Αμοργός, επιτρέψετε ο, να ο πω. Ο Δήμαρχος ο κύριος Φωτσχέρης, ναι, τον έχω γνωρίσει, ο οποίος είναι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, είναι πολύ έμπειρος, ενδιαφέρεται πάντα. Ενδιαφέρεται για το νησί του, του, ναι. Έβαλε στην πάντα, φανερά το έβαλε στην πάντα, τι είναι η κυβέρνηση, τι είναι ο Δήμος. Και το λέει κιόλας, και το λέει δημόσια. Δημόσια και ευχαριστεί επανειλημμένος. Ακριβώς. Και δελτία τύπου είχε βγάλει. Βεβαίως. Και μου είχα πάρει τηλέφωνο και του λέω δεν χρειάζεται δήμαρχε να ευχαριστείτε τους βουλευτές Κυκλάδων. Η κυβέρνηση τα κάνει αυτά. Μάλιστα. Ναι, αλλά λέει εσείς είστε βουλευτές. Εντάξει. Και λέει λοιπόν τι χρειάζεται αμοργό. 1, 2, 3 πράγματα. Mm. Τα βάζει λοιπόν εκεί. Κάνει τις που τα προγραμμάζει χωρίς δικαιολογίες και γι' αυτό βλέπουμε το ανορθόδοξο ένας μικρός δήμος να έχει πάρα πολύ μεγάλη χρηματοδότηση. Να έχει πολλαπλάσια λεφτά ζητήσει και πάρει από το... Ναι. Από την κυβέρνηση. Ακριβώς. Να πούμε εδώ ότι με μείον περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ έχουν χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Μικόνου, ο Δήμος... Πάρουμε μείον 3 από τα 7 τόσο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης επίσης που είναι κοντά στα 6 εκατομμύρια, ενώ εκπλήσει πραγματικά το γεγονός, η Μήλος έχει 1.771.000, σχεδόν 1.772, και έχουμε και το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, το πολυνησιακό Δήμο με τις τόσες ανάγκες, που έχει λάβει μόλις 554.500 ευρώ, και αυτό πραγματικά εκπλήσει. Και είναι όλο αυτό το ζήτημα εντωμεταξύ είναι για προμήθεια μηχανημάτων έργου και συντήρηση σχολικών κτηρίων και αυλίων χώρων και αναβάθμιση παιδικών χαρών. Κοιτάξτε κάτι. Ένα γεγονός το οποίο εκπλήσει, γιατί προφανώς δεν ήταν έτοιμες μελέτες. Είναι φανερό ότι δεν ήταν. Και μία ακόμα μελέτη που κατατέθηκε. Ναι. Κατατέθηκε
στις 27 ή στις 28. Που ήταν για την αφαλά, για την ίδρυψη. Για τα λίμματα σαγκρί και λοιπά. Μάλιστα, η οποία κατατέθηκε 27 του Φλεβάρη. Ακριβώς. Μετά από πίεση. Ναι. Διότι είχαν ενδιαφερθεί κάποιοι δημότες. Και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση τότε, κύριε Μανιά, γιατί για αυτό τη συγκεκριμένη πρόταση για χρηματοδότηση από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κλάδων είχαν έρθει και από το Υπουργείο για να δουν. Και δεν συνηθιζόταν σε άλλα έργα που είχαν προταθεί να χρηματοδοτηθούν να γίνεται. Και είχα απορρίσει τότε. Γιατί για το συγκεκριμένο ήρθαν? Κοιτάξτε κάτι. Ήρθα για να δουν αν... Δεν ξέρω γιατί ήρθαν αυτοί που... Αν όντως είναι τα πράγματα έτσι... Αν όντως είναι έτσι ή όχι. Ναι. Κοιτάξτε κάτι. Εμένα με ρωτούσαν διάφοροι συμπατριώτες μας. Mm-hmm. Μου είχαν απευθυνθεί κατά την παλιά συνήθεια να βοηθήσω για να μπει αυτό το έργο για το βιολογικό καθαρισμό. Τι πιο λογικό να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο. Mm-hmm. Δεν νομίζω. Βιολογικός καθαρισμός είναι προτεραιότητα και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για την κάθε κυβέρνηση. Δεν το συζητούμε. Κυβέρνηση. Εκεί... Λοιπόν, ναι. Ωραία. Εντάξει, λέω παιδιά, με μία κουβέντα που έγινε στο Υπουργείο, λένε αυτά τα έργα έχουν προτεραιότητα. Όχι επειδή το λέει ο Μανιός, αλλά έχουν προτεραιότητα. Είναι περιβάλλον. Είναι καθαριότητα του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Λοιπόν. Κάποια στιγμή μου λένε Μανιά μας κοροϊδεύεις. Λέω εγώ σας κοροϊδεύω γιατί εγώ θα τα δώσω τα λεφτά. Ναι. Το κράτος θα τα δώσει. Ναι. Λένε αλλά δεν έχει κάνει τίποτα. Ναι. Λέω έχετε δώσει τη μελέτη. Ναι. Μου λένε νομίζουμε ναι. Όχι νομίζουμε ναι. Παίρνω στο Υπουργείο και λέω παιδιά σας έχουν... Όχι λέει κύριε Βουλευτά δεν μας έχουν δώσει τέτοια μελέτη. Μάλιστα. Να σου δώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου. Μάλιστα. Και είπα σε κάποιους ανθρώπους, σε όνομα και μη χωριό, φέρτε μου αριθμό πρωτοκόλλου. Mm-hmm. Κατατέθηκε στις 27, νομίζω, 28 του Φλεβάρη. Εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Φλεβάρη του 2019. Του 19, άλλα δεν μπορεί να ήταν σ'αυτά, τα λεφτά του 18. Σ'αυτά θα είναι, για τα οποία... το 19 θα είναι. Ναι, βέβαια. Αλλά γιατί να χάνουμε έναν χρόνο όσον αφορά τα προβλήματα της καθαριότητας και ως προς τα χρήματα που πέφτουν μέσα από το έργο, τα χρήματα αυτά τα πιο πολλά μένουν στον τόπο. Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά για τη συγκεκριμένη περιοχή, εγώ προσωπικά έχω δεχτεί επανειλημμένως καταγγελίες για το τι συμβαίνει εκεί με τα λίμματα. Εσείς θα ξέρετε πάντα καλύτερα. Ναι. Γιατί. Μην νομίζετε. Όχι, μην γελάτε, δεν το λέω για κοπλιμέντο. Ναι. Είστε στη δουλειά αυτή δεν ξέρω πόσα χρόνια, πάρα πολλά. Έχω ξεχάσει πια. Καλά, μην το βάζετε έτσι. Λοιπόν, είστε τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Ο κόσμος σας ξέρει και άμα έχει ένα παράπονο θα απευθυνθεί και σε εσάς. Αυτό είναι αλήθεια. Διότι η δημοσιότης όταν είναι ειλικρινής είναι μια θετική δύναμη. Βέβαια, βέβαια. Η αλήθεια όταν γίνεται δημόσια γνωστή είναι μια κινητήρια δύναμη. Χαίρομαι που έχουμε την ίδια άποψη, λοιπόν, κύριε Μανιέ. Γιατί εντάξει, παλιότερα. Και... Ακριβώς. Γιατί παλιότερα ο κόσμος, ειδικά στις μικρές αυτές κοινωνίες, και δυστυχώς το βλέπω και σε κάποια νησιά με συναδέλφους, θα τολμήσω να το πω, θεωρούν ότι επειδή είμαστε και τουριστικά μέρη, δεν πρέπει να λέμε την αλήθεια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, βέβαια. Αλλά άμα ναι, δείτε την αλήθεια ακριβώς, και το κουλώσεις, πώς θα προχωρήσει από κάτω. Ακριβώς, το πράγμα. Ακριβώς. Θυμάστε τι έγινε πέρυσι στο τέλος του καλοκαιριού. Mm-hmm. Χρειάστηκε να έρθουν ΜΑΤ. Να φέρει ο Δήμος, μάλλον να τσακωθώ δημόσια εγώ με το Δήμαρχο. Το χρειάστηκε, δεν μου αρέσει έτσι όπως το λέτε. Χρειάστηκε. Έχει, το έκαναν. Το έκαναν. Ναι. Το έφεραν τα ΜΑΤ. Ναι. Και μετά βρήκα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών εγώ τον πελά μου. Εγώ την αλήθεια λέω πάντα δεν με τρομάζει αυτό. Εσείς από ό,τι είχα μάθει, είχατε παρεύει να μην συμβεί το οτιδήποτε. Γιατί έτσι κι αλλιώς έχω μια διαδρομή και ξέρω κάποια πράγματα, τα οποία δεν, και δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος να χτυπήσεις κάποιον που διεκδικεί το δίκαιό του. Μην του πάρεις το νερό από το χωράφι του. Ναι. Τόσα λεφτά είχαν πάρει. Μάλιστα. Και μια και μιλάμε για έργα, πότε θα βάλει ο Δήμος με οποιαδήποτε δημοτική αρχή το έργο βελτίωση, αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού που υπάρχουν τα νερά και πάνε. Και πάνε τόσα εκατομμύρια κυβικών. Πάνω από τσάμπα. Ένα εκατομμύριο ναι, το χρόνο. Έτσι. Τον επόμενο χρόνο λέει θα είναι ένα 200-300. Ακριβώς. Ένα εκατομμύριο 300.000 κυβικά νερά, ναι, άμα πέσουν για άρδευση στα λιβάδια που λέμε, mm-hmm, τελείωσε το πρόβλημα ίδρυψης της Νάξου. Ναι. Επειδή το βάλατε αυτό και είναι σημαντικό και επειδή και πρόσφατα ήρθε και ο νέος σχετικά υπουργός στο συγκεκριμένο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αραχοβίτης στην Νάξο, και πήγατε και στο φράγμα,
το καινούριο του Τσικαλαριού. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή μίλησα και με τον εργολάβο και μου είπε ότι έχει ακόμη ένα και πλέον χρόνο, δύο σχεδόν, να βάσει τη σύμβαση. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, ο κύριος Αποστόλου, ο προηγούμενος υπουργός, είχε δεσμευτεί ότι άμεσα θα ξεκινούσε επί υπουργείας του όλες τις διαδικασίες για να μπει και στη δεύτερη φάση αυτό το έργο, δηλαδή να γίνουν και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις, ναι, γιατί ως γνωστόν, αν παραδώσεις μια λεκάνη, να το πω πολύ απλοϊκά, νερό, δεν έχει νόημα, αν δεν μπορείς... Πώς θα παίρνεις το νερό, ακριβώς, από εκεί, θα το πηγαίνεις, πού θα το πηγαίνεις. Ακριβώς. Είναι... Τι κάνει με αυτό το Υπουργείο? Έχει, νομίζω, ήδη κινήσει τις διαδικασίες των τεχνικών υπηρεσιών. Ναι. Αυτό το όχι νομίζω ότι έχει κινήσει, να αρχίσουν να γίνεται, να δουν αν θα η μελέτη θα γίνει μέσω περιφέρειας, ή αν θα γίνει κεντρικά από το Υπουργείο. Ναι. Και υπάρχει ενδιαφέρον και από την εταιρεία που κάνει το φράγμα. Να τη μελετήσει, να μελετήσει τη δεύτερη φάση. Με καλύτερη προσφορά από ό,τι λένε, θα τα δούμε αυτά. Ναι, ναι. Να μελετήσει ούτως ώστε με τη λήξη του έργου να αρχίσει... Πριν τελειώσει το ναι, δεν πρέπει να χρηματοδοτηθεί και αυτό σε κάποιο, και από κάποιο πρόγραμμα. Γι' αυτό λέω, χρειάζεται. Αλλά πρέπει να είναι σε παρέπνευση οι δημοτικές αρχές, ναι, εν προκειμένου της ΝΑΚΣ. Ναι, βέβαια. Και βέβαια. Υπάρχει και ακόμα ένα πρόβλημα που εμείς δεν θέλουμε να το θάβουμε. Mm. Όταν λέω εμείς, εννοούμε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και η κυβέρνηση. Υπάρχει το τι γίνεται με τα πάνω χωριά από το φράγμα, με τους βιολογικούς καθαρισμούς, αν έχουν, πώς δουλεύουν, ούτως ώστε να ξέρουμε ότι δεν θα πηγαίνουν λίμματα ακατέργαστα στο φράγμα. Ναι, το θέμα είναι, κύριε Μανιέ, ότι αφενός βεβαίως πολύ σωστά θέτεται το ζήτημα των βιοκά, πώς δουλεύουν στην ορεινή Νάξο, αφετέρου γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πολλά χωριά δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν καμία σύνδεση και τρέχουν τα λίμματα στους Ριάκες, οι οποίοι καλώς ή κακώς έχουν κατεύθυνση την παιδινή Νάξο. Και πού θα έχουν. Έτσι, τι σημαίνει αυτό. Ή τη θάλασσα ή τα λιβάδια. Α, μπράβο, δηλαδή καταλαβαίνουμε την όλο αυτό και τελικά δυστυχώς, παρόλο που υπάρχουν προτάσεις και έχουν υποβληθεί στο Δήμο, μέσω των Δημοτικών Συμβουλίων, των συνεδριάσεων, για να γίνει μια συνολική μελέτη ώστε να εξυπηρετηθούν και άλλα χωριά, κοντινά χωριά, καταλαβαίνετε τι λέω μεταξύ τους. Δεν επιτρέπεται, μπαίνουμε στο 2020. Το ξέρω ότι δεν επιτρέπονται οι μικροί. Και δεν κάνουν καμία πρόνοια τι θα γίνει με τους βιολογικούς καθαρισμούς. Ναι. Όλων των ορεινών χωριών, έτσι, μικρών ή μεγάλων. Έτσι. Και μετά μιλάμε για ισόρροπη ανάπτυξη στην Άξο και οπουδήποτε αλλού. Διότι μπορεί να λένε κάποιοι, όπως είπατε, να μην τα λέμε γιατί έχουμε τουρισμό, αλλά οι τουρίστες είναι άνθρωποι έξυπνοι και μορφωμένοι. Είδατε τι έγινε στην Κέρκυρα πρόσφατα. Βέβαια. Λοιπόν, θα ξανάρθουν. Χτες, προχτές, δημοσίευσε ένα ζευγάρι από τη Βρετανία, από ξενοδοχείο που τους είχαν υποσχεθεί ονειρεμένες διακοπές, ξέρετε ποιες εικόνες. Μεταξύ άλλων, δεν σας λέω για την υποδομή του ξενοδοχείου, αλλά αυτά που βλέπουμε στους δρόμους, δηλαδή κλάδια, διάφορα... Η Κέρκυρα είναι... Το φαντάζεστε ότι αυτό ακριβώς το θεωρούν ρήπανση ξένοι. Μια περιοχή με τουριστική εμπειρία και ιστορία δεκαετιών... Και ένα νησί πολλών, πανέμορφο. Πανέμορφο νησί, για όποιον έχει πάει και βεβαίως το έχει δει, συμφωνία σε αυτό, και να είναι σε αυτό το χάλι που είναι τώρα. Ναι, ναι. Και βέβαια, να φταίει η τοπική κοινωνία. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο, αλλά να που βρέθηκαν οι άνθρωποι που δυστυχώς για μας το ανέδειξαν ως κάτι... Παντού θα βρεθούν άνθρωποι, ναι, και σε άλλα νησιά. Το λέω για το πόσο πρέπει να προσέχουμε όλοι, και ο Δήμος και οι επαγγελματίες και όλοι. Όλοι πρέπει, ναι, όλοι. Αφορά όλους και τις δημοτικές αρχές και τον καθένα πολίτη ξεχωριστά τον αφορά το περιβάλλον. Και για τη ζωή του, για την υγεία του και για το μέλλον του, διότι ο τουρισμός αποδείχθηκε πια, δεν είναι κάτι θεωρητικό, ότι είναι μια κινητήρια δύναμη για την οικονομία της Ελλάδας. Έτσι, ακριβώς. Αυτό άμα το συνδυάσουμε με καθαρότητα, καθαρό περιβάλλον, σχεδόν η μοναδική, σωστές παραγωγές τοπικών προϊόντων, να τους προσφέρουμε τους ανθρώπους, να τους πουλάμε, δηλαδή, ναι, τη διατροφή τους με καλά προϊόντα, αυτό είναι και το μέλλον
της χώρας μας, ναι. Δεν υπάρχει άλλο μέλλον. Ναι. Να πω, επειδή μιλάμε για το Φιλόδημο, να επανέλθω λίγο και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μία κατανομή πάλι από το Υπουργείο Εσωτερικών και μάλιστα αυτή τη φορά από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των Δήμων, που τηρείται και αυτό το ταμείο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους συνολικά 17 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Στις Κυκλάδες αναλογούσαν 450.000 και 571.000 στα Δωδεκάνησα, όσον αφορά την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Τώρα αυτά τα ποσά μπορεί να ακούγονται υψηλά, βουλευτή μου, αλλά βλέπουμε και κάτι ποσά που πραγματικά δεν ξέρεις τι απ' όλα να κάνεις. Δηλαδή όταν παίρνει ένας δήμος 7 χιλιάρικα... Αυτό είναι, βέβαια, αυτό... μικρός δήμος, δεν λέω ότι είναι μεγάλος. Κοιτάξτε κάτι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Αλλά πάντα ξεκινάς από μία κατάσταση. Μπορώ να δώσω 17, αν μπορώ να δώσω. Ναι. Αν δεν μπορώ, θα δώσω 7. Με τα 7 χιλιάρικα λοιπόν, η τοπική κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση που ξέρει, θα πει πού έχω κίνδυνο, έχω στο τάδε μέρος που πρέπει να γίνει αυτή η επέμβαση για να αποφύγω κάποια πυρκαγιά, μια και μιλάμε για τις πυρκαγιές. Ναι, 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 και είναι δεν πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ να κάνω όλες τις παρεμβάσεις, αλλά αν πρόκειται σε κάποιους συγκεκριμένους δρόμους να έχω ξερό χόρτο ένα μέτρο το καλοκαίρι, ένα και να παραπάνω. Να καθαριστεί λοιπόν. Να καθαριστεί αυτό, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο εγώ που θα περάσω και θα πετάξω το τσιγάρο μου, εγώ δεν καπνίζω, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Ο άλλος που καπνίζει θα πετάξει το τσιγάρο του, να γίνει η φωτιά και η φωτιά να πάει και παραπέρα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ότι έχεις την έγνοια, σε ενδιαφέρει να μην καεί ο τόπος σου. Ναι. Αν έχεις την έγνοια, θα βρεις τον τρόπο να αξιοποιήσεις και τα λίγα λεφτά. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να σας ρωτήσω, και με αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσουμε, επειδή είναι ένα επίκαιρο ζήτημα οι πυρκαγιές, ιδιαίτερα και το καλοκαίρι όπως ξέρετε, το εξής: ως πότε το κράτος θα βασίζεται κυρίως, θα πω, στον εθελοντισμό, γιατί κακά τα ψέματα, όταν συμβαίνει κάτι σχετικό, μια πυρκαγιά, πιο πολύ είναι οι εθελοντές πάντα από τους ανθρώπους που ασχολούνται με το πυροσβεστικό σώμα ή με τα πυροσβεστικά κλιμάκια κατά τόπους. Δεν πρέπει να καλύψει αυτές τις ανάγκες που είναι πάγιες και διαρκείς με προσωπικό μόνιμο. Πρέπει, αλλά ακούστε τώρα. Το πρέπει είναι εφόσον θα μπορέσει, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι... Αυτό ρωτώ, αν είναι στις προτεραιότητες. Εδώ ακόμη, όπως βλέπετε, το μάτι... Έρχεται στην επικαιρότητα καθημερινά και αυτό. Καλά, που συνέβη εκεί. Έρχεται στην επικαιρότητα για λόγους... Γνωρίζω και. Νομίζω γνωρίζουν όλοι το γιατί. Παρόλα αυτά ήταν τόσοι νεκροί, έτσι. Ναι, οι νεκροί ήταν. Ναι. Το μάτι είναι μια τραγική... Ας αφήσουμε δηλαδή το περιβάλλον, τα ακίνητα... Είναι μια τραγική απόδειξη ότι η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία και η συνείδηση που διαμορφώθηκε ήταν να φτιάξω εγώ κάτι, να, και δεν με νοιάζει για τις συνέπειες. Κάποια στιγμή αυτό γίνεται μπόμπα και σκάει. Mm-hmm. Όταν λέμε ότι η μη ύπαρξη βιολογικών καθαρισμών είναι μία βόμβα, τι εννοούμε? Κάποια στιγμή θα έρθουν και να μας πούνε, κύριε, τα νερά σας είναι δηλητηριασμένα, τα τρόφιμά σας που παράγεται είναι βρώμικα. Να. Ας πάμε στο συγκεκριμένο. Να. Η κυβέρνηση έχει σαφή άποψη ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δομές του κράτους, mm-hmm, που συμβάλλουν καθοριστικά στην υγεία των πολιτών και στη διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας, όπως είναι η φωτιά. Και της ζωής, της ανθρώπινης ζωής και των ζώων. Όταν και όλων. Είναι, λοιπόν, όλων καταστρέφει, είναι δημόσια περιουσία το δάσος και τα άγρια ζώα που ζουν ενδεχομένως στο δάσος, και όχι μόνο τα άγρια ζώα αλλά και τα ήμερα ζώα, τα οποία μπορούν να απολαμβάνουν και οι άνθρωποι και τα ζώα το δάσος. Αυτό χρειάζεται ανθρώπους. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν σαν κυβέρνηση, αφού σταθήκαμε στα πόδια μας, γιατί μην ξεχνάτε ότι τελειώσαμε το τρίτο μνημόνιο, το οποίο, ναι, το ψηφίσαμε 225 βουλευτές, εμείς το εφαρμόσαμε ως κυβέρνηση, ναι, δεν το αρνούμαστε αυτό. Φτάσαμε σε ένα σημείο... Με υποχρεώσεις μπορούσαμε... βέβαια που συνεχίζονται. Τεράστιες. Ναι. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο που μπορούσαμε να πούμε πόσοι χιλιάδες, πέντε χιλιάδες ευρώ πυροσβέστες, τι είναι.
είναι προσωρινή. Ναι. Όχι. Να πάψει το αίσθημα της ανασφάλειας. Ακριβώς. Να καταλάβει. Τους κάναμε μόνιμους. Mm. Ακούσαμε τα μίσα μίδια όσα. Τι λέμε, να έχουμε δικαίωμα κάθε μία αποχώρηση να γίνεται μία πρόσληψη. Ναι. Επαρκούν όμως εκείνοι που προσελήφθησαν. Επαρκούν. Για να γίνεται το ένα-ένα μία αποχώρηση. Γι' αυτό σας λέω. Κοιτάξτε ναι. κάτι όμως. Οι υπηρεσίες, ο κανόνας είναι ένας-ένας. Μπορεί να φύγουν ένας από την πυροσβεστική και να πάρεις τρεις στην πυροσβεστική και να φύγουν από κάπου δύο που να μην πάρεις, διότι ενδεχομένως δεν χρειάζεται. Αλλά το αντίπαλο στρατόπεδο, να το πω έτσι, ναι. η άλλη άποψη λέει πέντε αποχωρήσεις μία πρόληψη. Ναι, αυτό πια αυτό σημαίνει... είναι δραματικό. Συγγνώμη. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι σε τρία χρόνια... απογύμνωση. Θα έχεις απογυμνωθεί από ναι. πυροσβέστες. Βέβαια. Διότι δεν παίρνουν σύνταξη οι πυροσβέστες. Βέβαια παίρνουν. Άμα πάρουν πέντε πυροσβέστες σύνταξη και πάρεις έναν, τελείωσε. Μπορεί ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο, αν τύχει να είναι της ίδιας ηλικίας, να αδειάσει, έτσι, να μείνει με έναν. Να αδειάσει περιοχή, βέβαια. Ναι, ναι. Αλλά για τον εθελοντισμό, εγώ προσωπικά mm-hmm. έχω μια άποψη. Ναι. Ότι πάντα θα χρειάζεται. Θα χρειάζεται, αλλά πρέπει όχι και να εκπαιδεύεται για... ο εθελοντής, ναι, ναι, θα πω εγώ. Τις φωτιές είναι ειδικό θέμα. Ναι. Έτσι. Ναι, με αυτή την έννοια. Αλλά ο εθελοντισμός, γιατί είναι μια συνεχτική διαδικασία της προκαλεί συνοχή στην κοινωνία. Mm-hmm. Γιατί όπως έχουμε φτάσει μέσα από την πορεία της εξέλιξης και της υποτιθέμενης οικονομικής ευημερίας που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, οδηγηθήκαμε σε δομές κοινωνικές οι οποίες είναι απομονωμένες, είναι αποσαρθρωμένες. Ο καθένας κοίταζε τον εαυτό του, την πολυτέλειά του, την άνεσή του. Καλό είναι αυτό, αλλά δεν είναι μάλιστα. σίγουρο. Άρα λοιπόν μια συλλογικότητα και εθελοντισμός μέσα από τη συλλογικότητα, αλλά αυτό χρειαζόμαστε. Αλλά ο κράτος για να αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα είναι όχι απλώς απαραίτητη και αναγκαία, είναι εκ των όνων κάνευ. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί και ο εθελοντής να πάει, θα πρέπει να πάει να προσχοληθεί και να βοηθήσει μια επαγγελματική ομάδα κατάσβεσης φωτιάς. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πάω εγώ και εσύ πάνω στο βουνό να ζήσουμε τη φωτιά χωρίς τα πυροσβεστικά, χωρίς τους πυροσβέστες, χωρίς τους ανθρώπους που θα μας πούνε από πού θα κινηθούμε. Μάλιστα. Τα προβλήματα μου λένε, έχω εδώ μία παρέμβαση, ότι τα θέματα της ορεινής Νάξου θα πρέπει να γνωστοποιηθούν και για το βιοκά υπάρχει εισήγηση του Διευθυντή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μου λένε. Λοιπόν, με πάνε σε ένα θέμα που έχει να κάνει και με την αποκεντρωμένη διοίκηση, γιατί φτάνουν εκεί αυτά τα ζητήματα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο υπόσχομαι ότι θα σας το θέσω την επόμενη φορά, γιατί δυστυχώς μου λέει ο ηχολήπτης ότι δεν έχω παρά ένα δευτερόλεπτο. Ότι το παρακάνω. Όχι, ότι έχω ένα δευτερόλεπτο. Οπότε πρέπει να σας ευχαριστήσω. Ναι, όποτε θέλετε. Και βεβαίως θα το θέσω, το υπόσχομαι, αλλά είναι πολύ αργά τώρα, μόλις μου το έφεραν. Γιατί σας το λέω ξανά και ξανά και δεν θα σταματήσω, το λέω ότι αυτό που κάνετε είναι μια πολύ σημαντική δουλειά. Να είστε καλά. Να αναδεικνύετε τα προβλήματα και να τα συζητάτε με αυτόν τον τρόπο που ξέρετε και συζητάτε. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Και μακάρι όλα να πάνε καλύτερα. Να είστε καλά.